Τις πινακίδες που είχαν καταθέσει μπορούν να παραλαμβάνουν από τις εφορίες οι ιδιοκτήτες γιοταχή αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, εφόσον πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που αναλογούν από τώρα και στο εξής έως το τέλος του έτους. Αν αποφασίσει κάποιος, παραδείγματος χάρη, να θέσει σε κυκλοφορία ξανά το αυτοκινητό του από τον Αύγουστο, θα πρέπει να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας για 5 μήνες, από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο. Σαν τα πάρει τώρα τον Απλήρω, να πληρώσει τα 9-12, το Μάιο τα 8-12. Και στη συνέχεια να κατεβαίνει κάθε μήνα. Βέβαια, να εξηγήσουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ασφαλιστεί το αυτοκίνητο για να πάρει πίσω τις πινακίδες ή θα φέρει βεβαίωση από την ασφαλιστική εταιρεία. Το χαρτί της ακινησίας που του δώσαμε όταν τις παρέδωσε και την ταυτότητά του ή εξουσιοδότηση αν στείλει κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο. Από τη Μεγάλη Πέμπτη που τέθηκε σε εφαρμογή η σχετική απόφαση, δεν παρουσιάστηκε ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες οχημάτων της Λάρισας. Υπενθυμίζεται πάντως ότι 5.500 πινακίδες κυκλοφορίας κατατέθηκαν την περασμένη χρονιά. Δεν εμφανιστήκαν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ο κόσμος είναι αρκετά δυσκολεμένος και τώρα εν όψη και των εξόδων που υπήρχαν για Πάσχα δεν εμφανίστηκε να έχουμε ενδιαφέρον. Είναι βέβαια και το θέμα τώρα για 10 μέρες να πληρώσεις όλο τον Απρίλιο και αυτό το σκέφτεται.